Επίσης, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο τώρα το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο έναν έλεγχο απομονωμένο, αλλά θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορους και διαφορετικούς λογικούς ελέγχους μεταξύ τους. Είτε με τη λογική σύζευξη, όπως είναι εδώ με το END, είτε με τη λογική διάζευξη που θα δούμε αμέσως παρακάτω. Εδώ θέλουμε να πάρουμε αληθές ως αποτέλεσμα όταν ταυτόχρονα δύο λογικοί έλεγχοι είναι αληθείς, όπως λέει εδώ πέρα με το END. Σε αυτή την περίπτωση, αν χρειαζόμαστε τη λογική σύζευξη, θα χρειαστούμε τη συνάρτηση END. Η συνάρτηση END ελέγχει δύο ή περισσότερες παραστάσεις και επιστρέφει true εάν είναι όλες true. Θα επιστρέψει false εάν τουλάχιστον μία από αυτές είναι false. Αυτή η συνάρτηση εδώ, το END, παίρνει μέχρι 30 ορίσματα. Μπορείτε δηλαδή μετά το β2 μεγαλύτερο του μηδενός να βάλετε ερωτηματικό, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, ένα πέμπτο, ένα έκτο, μέχρι 30 λογικούς ελέγχους μπορείτε να κάνετε. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι κάθε φορά που τερματίζετε ένα λογικό έλεγχο και πρέπει να βάλετε κάποιον άλλον, θα πρέπει να μην ξεχνάτε το ερωτηματικό. Εντάξει. Εδώ σας λέω όχι δύο, αλλά μπορεί η συνάρτηση να πάρει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Σας το ξαναλέω ότι οι συναρτήσεις END που βγαίνουν από τη λογική σύζευξη θα επιστρέψουν true μόνο όταν όλοι οι ενδιάμεσοι έλεγχοι είναι τι πράγμα. True. Αν ένας από αυτούς, εντάξει, τουλάχιστον ένας, είναι false, τότε το αποτέλεσμα είναι false. Απορία εδώ. Προσέξτε λίγο τώρα. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πόσες παραστάσεις πια. Τρεις, εντάξει. Είναι τα ίδια όσα έχουμε πει και πριν, απλά μεγαλώνει το πλήθος των παραστάσεων. Ξανά θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά που βλέπετε στον πίνακα τα παίρνω από την ιστοσελίδα του μαθήματος, όπως μπορείτε να τα πάρετε κι εσείς. Ναι, άμα ακούγατε αυτά που λέγαμε το πρώτο πεντάλεπτο του μαθήματος, δεν θα είχαμε τώρα αυτά τα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι καλό να τα παίρνετε πριν έρθετε στο μάθημα. Να τα δείτε και γράφετε πάνω σε αυτά. Προφανώς και ο κάθε φοιτητής, ο κάθε αμφιθέατρο γράφει σημειώσεις, παρατηρήσεις κτλ. Δεν είστε οι πρώτοι που το κάνετε αυτό. Σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα κάνουν, εντάξει. Αυτά όμως εδώ, από πού τα έβγαλα εγώ, τι νομίζετε ότι είναι κρυφά? Ξέρετε από πού θα τα πάρετε? Υγεία και καλή καρδιά. Ε? Εάν, προσέξτε λίγο κάτι, εάν δεν καταφέρουμε να συνεννοηθούμε στο πρώτο πεντάλεπτο αυτά που σας λέω, εντάξει. Τι θα κάνουμε στα επόμενα? Διακοπή μισό λεπτό. Ο κωδικός δεν σου χρειάζεται για να πάρεις αυτά. Σου χρειάζεται για να κάνεις άλλα πράγματα που όντως δεν μπορείς. Αλλά τα έδειξα εγώ αυτά στο προηγούμενο μάθημα. Έδειξα αυτά. Τι γράφει εδώ πέρα? Αυτό το site δεν είναι για πλάκα, είναι για αυτά. Εντάξει, δεν λέει ειδήσεις, δεν λέει τι έγινε χθες στα αθλητικά και τέτοια. Λέει αυτά. If, and, or, some, αυτά λέει. Ωραία. Πώς βρίσκουμε αυτό το site εδώ πέρα? Ε? Πώς βρίσκουμε αυτό το site εδώ? Τι έγραψα εγώ για να το βρω? Ή αν θέλετε να το γράψετε εδώ, γράψτε αυτό. Χρειάζεται κάτι άλλο? Όχι. Νάτος. Μην το ψάχνετε. Το γιατί ο. Προστί το. Λοιπόν, ορίστε. Αυτό εδώ το έχεις δει? Εδώ μέσα είναι όλα. Αυτά που κάνουμε τώρα είναι αυτό εδώ. Το βλέπεις? Θα τα ψάξετε σιγά σιγά, μην αγχώνετε, θα τα βρείτε, εντάξει. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι αυτό εδώ. Λογικές συναρτήσεις του τάδε. Και έχει όλα αυτά τα παραδείγματα. Με την ευκαιρία να σας εξηγήσω λίγο το εξής, ότι αυτό το κομμάτι του μαθήματος που κάνουμε σήμερα, που λέγεται παραδείγματα με το Excel Calc
που χρησιμοποιούν λογικές συναρτήσεις κτλ. Εντάξει. Έχει να κάνετε όλα αυτά εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Στο πρώτο μας ακόμα. Εντάξει. Τα υπόλοιπα είναι ασκήσεις, είναι δική σας δουλειά. Αν προλάβουμε, θα λύσουμε μερικές. Εντάξει. Και life goes on. Μην μου λέτε δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω κτλ. Κατανοητό. Είστε 18 χρονών όλοι. Είναι κανείς που είναι κάτω από τα 18. Εντάξει. Πολύ κάτω από τα 18. Όχι. Λοιπόν, κάτω από τα 17 όχι, ε. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μου λέτε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν φτάνει που ψηφίζετε τις εκλογές και βγάζετε αυτές τις πανάθλιες κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια. Κάθεστε και μου λέτε δεν μπορώ να βγάλω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι. Συνειδητοποιήστε τα πάντα, τον κόσμο γύρω σας. Πάμε λοιπόν εδώ. Το είπαμε αυτό εδώ πέρα. Είμαστε εδώ. Κάτι διαφορετικό από τη λογική σύζευξη, αλλά όχι τελείως, κάνει η λογική διάζευξη, όπως καταλαβαίνετε. Η λογική διάζευξη παίρνει επίσης ως ορίσματα πολλές λογικές παραστάσεις. Θα επιστρέψει όμως true, όχι όταν όλες είναι true, όλα τα ορίσματα, αλλά τουλάχιστον ένα. Προσέξτε λίγο τη διαφορά. Είναι άλλο το και, άλλο το ή. Εντάξει, η συνάρτηση or εκτελεί τη λογική διάζευξη και αποδίδει τι πράγμα, true, όταν ένα από τα ορίσματα αποδώσει true. Αν ένα από αυτά εδώ, ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό. Εντάξει. Εάν ένα είναι true, άσχετα το τι κάνουν τα υπόλοιπα, η συνάρτηση or θα αποδώσει τι πράγμα. True. Αλλιώς θα αποδώσει false. Για να αποδώσει false η συνάρτηση or, η λογική διάζευξη, θα πρέπει όλη η λογική έλεγχη, όλα τα ορίσματα να είναι τι. False. Ούτε ένα να μην είναι true. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα λίγο εξάσκηση. Ας τα δούμε λίγο ένα-ένα. Μπορεί κανείς να μου πει τι θα αποδώσει το ένα. Κοίτα, για να μου πείτε νούμερο ή true, false κτλ. Πρέπει να ξέρετε τι έχουν μέσα τα κελιά α2 κτλ. Οπότε πρέπει να μου πείτε μια περίπτωση. Τι κάνει δηλαδή η παράσταση ένα, πες μου. Αν είναι και το α2 και το β2 φυσικά, ναι. Όχι. Τι κάνει. Όχι. Μομέντο. Μομέντο. Δεν μπορούμε να το βρούμε τώρα. Αλλά θέλω να σας... Δεν μπορώ να το βρω τώρα, εντάξει. Θέλω να σας πω λίγο το εξής. Υπάρχει μια διαφήμιση. Υπήρχε μάλλον, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, να σας πω την αλήθεια, τον τελευταίο χρόνο δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, οπότε δεν έχω ιδέα. Αλλά παλιά που έβλεπα λίγο, έβλεπα κυρίως διαφημίσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφήμιση. Νομίζω διαφημίζει μια τηλεφωνική εταιρεία, εντάξει. Δείχνει δύο ναυαγούς, έναν άντρα και μια γυναίκα, οι οποίοι έχουν αποκοπεί από το σύμπαν, δεν έχουν κανέναν τρόπο επικοινωνίας, εντάξει, και μένουν μόνοι τους στο νησί και περιμένουν κάποιο καράβι να έρθει το Ροβισό να κρούσει, να έρθει να τους πάρει. Εντάξει. Κάποιο, πώς το λένε, από αυτά τα βράδια που έχει περιγράψει ο Τσιτσάνης, αυτό το ακρογιαλιές Δειλινά, οι δύο αυτοί χαμένοι στον ωκεανό κάθονται στην παραλία και η κοπέλα προσπαθεί να πλησιάσει τον άντρα και του λέει διάφορα γλυκόλογα. Αυτό, εκείνο, τι ωραία που είναι η νύχτα, το φεγγάρι και τέτοια. Εντάξει, την περίφημη φράση «Εμπελίσιμα στα σέρα», που όποιος ξέρει ιταλικά τι σημαίνει, «Εμπελίσιμα στα σέρα». Ορίστε. Πολύ ωραία σήμερα, εντάξει. Ο άντρας της υπόθεσης τι καταλαβαίνει.
με τον Μπελίσιμα στα Σέρα. Είναι πολύ ωραία. Όχι στις Σέρες, στα Σέρας. Εντάξει. Δυστυχώς εγώ, παρόλο που κατάγομαι από τις Σέρες, δεν έχω μάθει αυτή τη Σεραϊκή προφορά. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί και μπορεί να το πει καλύτερα αυτό το παχύσι που έχουν αυτό το γαλλορωσικό έτσι, Σέρας. Λοιπόν, καταλαβαίνει ότι η κοπέλα του μου λέει και τις Σέρες και του απαντάει, ναι, είναι πολύ ωραία στα Σέρες, έχω πάει και φαντάρος. Εντάξει, καταλαβαίνει ότι μεταξύ τους υπάρχει ένα χάσμα επικοινωνίας. Μπράβο. Καταλαβαίνει ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα πάμε παραλία. Κάτι καλύτερο? Κάτι καλύτερο από την παραλία? Ορίστε. Ακούστε να σας πω λίγο κάτι, κυρίες και κύριοι. Πέρα από τα ανέκδοτα για τις παραλίες και τις τηλεφωνικές εταιρείες και τις Σέρες και τα λοιπά. Τα Σέρα, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν ερχόμαστε για πλάκα εδώ. Ούτε εγώ ήρθα για πλάκα, εντάξει. Θέλω να πιστέψω ότι γενικά έχω πολύ περισσότερα πράγματα να κάνω από το να έρχομαι να σας λέω ανέκδοτα για διαφημίσεις εδώ πέρα, εντάξει. Και το χαριτολόγημα που είπαμε δεν νομίζω να συμβεί και πολλές φορές στο μέλλον, αλλά πρέπει να το εκλάβετε ως καμπανάκι, εντάξει. Εφόσον κάνατε τον κόπο να μετακινηθείτε από να αφήσετε το ωραίο σας κρεβατάκι και να έρθετε εδώ μέσα, λοιπόν, να ξοδέψετε τα λεφτά του εισιτηρίου κτλ. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο αποφασισμένοι για το τι κάνουμε. Κατανοητό ότι δεν ερχόμαστε στο ξαναλέω για πλάκα. Ασφαλώς και θα λέμε πλάκες, εντάξει. Μπορεί και εγώ να σας λέω πώς το λένε τέτοια πράγματα ή και εσείς να έχετε το θάρρος να λέτε. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Κάτι που να σας αποτρέψω γι' αυτό. Δηλαδή, δεν σας ζητάω σοβαροφάνεια με λίγα λόγια. Κατανοητό. Λοιπόν, εάν επίσης έχετε να πείτε κάτι αστείο που πιστεύετε ότι θα γελάσουμε όλοι και τα λοιπά, να το πείτε. Το γέλιο είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα στον άνθρωπο. Εντάξει, όχι μόνο σε μένα και σε εσά, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Από εκεί και μετά όμως, πρέπει να ξέρουμε λίγο, να έχουμε λίγο συνείδηση του τι κάνουμε εδώ μέσα. Ωραία. Προσπαθήστε λοιπόν να κάνετε βήματα έτσι ώστε αυτό το χάσμα επικοινωνίας να εκλείψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σας τα έχω πει από το πρώτο λεπτό που μίλησα ότι ο σπουδαιότερος λόγος αποτυχίας των ανθρώπων, των Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, είναι το ότι κρατάνε ακόμα τα μυαλά του Λυκείου, αυτής της καταστροφής της ανθρωπότητας που λέγεται Ελληνικό Λύκειο. Εάν το ξεπεράσετε αυτό γρήγορα, το αφήσετε πίσω σας, εντάξει. Ως ένα ατύχημα της ανθρωπότητας, εντάξει, συνολικά, εντάξει, τα πράγματα κάπως θα βρουν το δρόμο τους. Θα πάτε κι εσείς σε έναν δρόμο στον οποίο βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές σε όλο τον κόσμο, που κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι είναι μέτροι, κάποιοι λίγο βαριούνται, κάποιοι τρέχουν πάρα πολύ γιατί και είναι τέλος πάντων κατά πολύ πιο, αν θέλετε, επιμελείς και φανατικοί με τη μάθηση από τους υπόλοιπους και ούτω καθεξής. Μην μένετε όμως αυτά που ξέρατε χθες. Σας το ξαναλέω, είναι καταστροφή. Όταν λοιπόν σας δίνω εγώ μια διεύθυνση εδώ πέρα για κάτι, δεν σας την έδωσα για πλάκα. Κατανοητό. Δεν μπορείτε να μου λέτε δεν έχω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Είμαστε στην Ελλάδα του 2013. Δηλαδή οι άλλοι αυτοί που ζουν στο Πακιστάν και στην Ναμίμπια, πώς νομίζω ότι τα καταφέρνουν? Γιατί δεν τους λένε, γιατί δεν λένε στον καθηγητή τους, α, δεν ξέρω ποιο είναι το site του μαθήματος. Και μιλάμε για το Πακιστάν, την Ναμίμπια, τη Γουινέα και δεν ξέρω κι εγώ και την Τανζανία. Γιατί δεν τα λένε αυτά αυτοί και τα λέτε εσείς? Δεν ντρέπεστε? Υγεία και καλή καρδιά βέβαια, εντάξει. Δεν σας τα λέω αυτά για να σας χαλάσω την ημέρα και την εβδομάδα, εντάξει. Πάμε πάλι εδώ. Τι θα επιστρέψει το ένα? Πες το. Ορίστε. Όχι. Πες το. Δηλαδή, πες μου και το α και το β. Αυτό δεν είναι αυτή. Ναι. Ναι. Όχι. Πες το. Αν ένα τουλάχιστον από τα α, β και β είναι αληθή, θα φανεί πέντε. Μπράβο. Ένα από τα δύο. Γιατί και τα δύο? Γιατί και τα δύο δεν έχει όρο? Δεν έχει μέσα στο ή δεν έχει όρο? Γιατί μου λέτε και τα δύο? Τόση ώρα μισή ώρα δεν και αυτό το πράγμα, δεν λέγαμε? Μην μου λέτε αυτό το εμπελίσιμα στα Σέρα, εντάξει. Εγώ το ξέρω ότι είναι ωραίες Σέρες, δεν είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, το δύο τι θα επιστρέψει? Πες το. Ναι. Όχι. Το κενό μπορείς σαφέστατα να το βάλεις, εάν νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει να διαβάσεις, να γράψεις καλύτερα τον τύπο. Εντάξει, ο υπολογιστής θα σβήσει όλα τα κενά και θα το πάρει έτσι. Αλλά δεν είναι λάθος να το βάλεις, εντάξει. Ή αν το διαβάσεις, για παράδειγμα, αν εδώ είχε κενό, δεν θα ήταν πάλι λάθος. Αλλά δεν χρειάζεται. Πες μου. Το για το δύο. Αν ένα από τα δύο μέσα στην παρέα
είναι αληθής. Ναι. Τότε θα προφανήσει πέντε. Όχι. Και τι έγινε. Τι θα εμφανίσει το 2, πες το. Όχι. Πες το. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει μια παράσταση, να πλησιάσουμε ένα ρυθμό με μια παράσταση. Μπορεί. Οι παραστάσεις αποδίδονται, θα αποδώσουν true ή false, που αντιστοιχεί στο 1 και στο 0. Και με μυαλό στο μάθημα. Πες το. Αν ένα από τα 2 ήταν... Όχι. Πες το. Όχι. Κοντά είσαι, αλλά όχι. Πες το. Δεν θέλω να βάλω συνάρτηση. Πες το. Αν ένα από τα δύο είναι αληθής, θα εμφανίσει 25. Θα εμφανίσει. 25. Όχι. Πες το. Όλα έχουν σχέση. Το ένα με το δύο όχι. Το δύο είναι ανεξάρτητο, ναι. Ναι. Αν δεν είναι κανένα θετικό, τι θα κάνει. Μηδέν. Πάλι θα πολλαπλασιάσει. Βλέπετε ένα πολλαπλασιασμό. Ο πολλαπλασιασμός θα γίνει ανεξάρτητο του τι θα δώσει το όρο. Δεν θα παλήφεται ο πολλαπλασιασμός. Δεν λέει πουθενά ότι αν αυτό μην κάνεις πολλαπλασιασμό, δεν έχει αστεράκι. Το αστεράκι δεν κάνει πολλαπλασιασμό. Θα τον κάνει τον πολλαπλασιασμό, βρέξει, χιονίσει. One way or another. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς θα πολλαπλασιάσει. Θα πολλαπλασιάσει από τη μία μεριά το 5 και από την άλλη τι. Ή 1 ή 0. Επομένως τι θα σας δώσει. Ή 5 ή 0. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις, αν είναι true ή false, πάντα θα βγάζει τον αριθμό. Σωστά, δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει true ή false. Ή θα βγάλει 1 ή 0. Δεν σε κατάλαβα καλά. Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω. Στην παράσταση μέσα στο Β2, όλη η παράσταση μπορεί να βγει ή true ή false. Ποτέ δεν θα δούμε γραμμένο το 5 τη true. Κάπου δεν μπορώ να σε ακούσω καλά, συγγνώμη. Δεν φασαρία, τι να. Λοιπόν, η παράσταση όμως μπορεί να είναι ή true ή false. Σωστά. Δεν θα δεις 5 επί τρου. Αυτό το τρου που επιστρέφεται ως λογική τιμή αντιστοιχεί στη μονάδα. Εντάξει. Το τρου ως λέξη είναι λέξη. Το τρου ως λογική τιμή είναι μονάδα. Εντάξει. Το 3 τι θα επιστρέψει. Το 3. Πες το. Αν είναι ποιο. Όχι. Πες το. Αλλιώς 3. Σωστά. Το 4 τι θα επιστρέψει. Δεν το είπα εγώ. Να με συγχωρέσετε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, αλλά πρέπει να κάνετε ησυχία εδώ μέσα. Εάν δεν καταφέρουμε επίσης αυτό το πρώτο στάδιο, δηλαδή αν έχω να κάνω με ανθρώπους οι οποίοι είναι αχαρακτήριστης, πώς το λένε, παιδείας, για να μην πω τίποτα άλλο, και δεν καταλαβαίνουν ότι μέσα στο αφιθέατρο κάνουμε ησυχία για να ακούμε ο ένας τον άλλο, και ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε να κερδίσουμε από την παρουσία μας στο πανεπιστήμιο, σας το ξαναλέω, υγεία και καλή καρδιά. Εγώ δεν θα επαναλάβω, όχι. Θες να το ξαναπείς, τι θα κάνει το 3. Εάν είναι τουλάχιστον από το α2, β2 είναι μεγάλο το μικρό, θα εμφανίσει 5, αλλιώς 3. Αλλιώς 3. Πες το. Το 4. Βέβαια. Αν η συνθήκη με το είναι αληθής, τότε θα εμφανίσει 5. Ενώ αν είναι ψευδής, θα εμφανίσει 3. Η συνθήκη με το όρο αναλύεται σε κάτι άλλο. Πες μας αυτό που αναλύεται. Μπράβο, μην δυσκολεύεσαι να πεις ή, πες ή. Αν ή αυτό είναι θετικό. Θα εμφανίσει 5. Το 4. Θα κάνει τον πολλαπλασιασμό 2 επί 1. Τον πολλαπλασιασμό, στο ξαναλέω, θα τον κάνει έτσι και αλλιώς. Δεν λέει το αστεράκι αυτό εδώ. Δεν είναι πουθενά μέσα σε if. Ή, εφόσον υπάρχει εδώ 2 επί, θα κάνει 2 επί. Χαίρομαι πολύ ότι θα είναι διαφορετικό. Αλλά μη μου λες αν πολλαπλασιασμός. Ωραία, θα πολλαπλασιάσει το 2 με το 1 με το
με το αποτέλεσμα της λογικής διάζευξης αν το α2 ή το β2 είναι θετικό και θα προσθέσει το 3. Αποτέλεσμα της λογικής διάζευξης μπορεί να είναι true ή false και αποδίδεται σε είτε 1 ή 0. Με λίγα λόγια, οι πιθανές τιμές που έχει το 4 είναι ποιες. 2 επί 1 συν 3 πόσο κάνει. 5. 2 επί 0 συν 3. 3. Άρα θα κάνει πάνω κάτω ακριβώς το ίδιο με το 3. Όταν λοιπόν σκεφτείτε αυτό που σας λέω, σας δίνω δύο παραστάσεις, αυτή και αυτή, είναι ισοδύναμες ή όχι. Τι θα μου πείτε? Ήταν ένα μικρό καράβι. Αυτά θα μου πείτε, ε? Ναι, πες κι άλλα βέβαια. Πες κι άλλα. Αυτές οι δύο παραστάσεις είναι ισοδύναμες. Ρωτάω, είναι ισοδύναμες, ναι, πες το. Ναι είναι. Απλά φέρτε τον εαυτό σας στη θέση, πέρα από αυτά που ακούτε από μένα, να κρίνετε από μόνοι σας αν είναι ή δεν είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Εδώ, σε αυτό το καράβι είμαστε, σε αυτό το ταξίδι πηγαίνουμε. Πάμε λίγο στο 5. Τι θα κάνει το 5, πες μας. Αν ένα από τα δύο είναι μικρότερο του μηδενός, θα εμφανίσει το άθροισμά τους, εντάξει. Ωραία, εδώ που οι πράξεις, αυτό το συν, επί και τα λοιπά είναι μέσα στο if, μπορούμε να το πούμε έτσι όπως ακριβώς θυμίσαι με λίγο το όνομά σου, φίλε. Πώς? Γιώργος. Όπως είπε ο Γιώργος, εντάξει. Εδώ που έχουμε αυτό το if, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα πούμε δηλαδή ότι αν αυτό τότε κάνει πολλαπλασιασμό, αν το άλλο κάνει τι? Πρόσθεση. Και ούτω καθεξής. Το 6. Πες το. Αν υπάρχει κάτι στο άλλο από δύο, θα εμφανίσει το ένα, δεν υπάρχει. Εάν το α2 δεν είναι μόνο αν υπάρχει κάτι, εάν αυτό που υπάρχει αποτιμηθεί σε true. Αν για παράδειγμα το α2 έχει την τιμή του 0, τι θα εμφανίσει? 0. Εντάξει. Αν αυτό που υπάρχει μπορεί να αποτιμηθεί σε true, τότε εμφάνισε το 1, αλλιώς εμφάνισε το 0. Ή ισοδύναμα τούτο εδώ. Εντάξει. Αυτό εδώ, συγγνώμη λίγο, αυτό, όχι ισοδύναμα, αυτό εδώ, λάθος το είπα, αυτό εδώ δεν είναι ισοδύναμο με αυτό εδώ. Εντάξει. Εδώ απλά νομίζω ότι καταλήγουμε από εκεί που είχαμε έρθει. Ωραία. Το 6 σας το ξαναλέω, λέει ότι αν αυτό που υπάρχει στο α2 μπορεί να αποτιμηθεί σε true. Γιατί μπορεί να είναι κάτι άλλο που είναι false. Ωραία. Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα που θα πούμε, κυρίες και κύριοι, για τις συναρτήσεις, νομίζω ότι το έχετε ήδη καταλάβει, όπως για παράδειγμα στα παραδείγματα που έχουμε δώσει εδώ, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εμφόλευση, ότι δηλαδή μέσα σε μία συνάρτηση μπορούμε να βάλουμε τι? Μία άλλη συνάρτηση, μία άλλη και το καθεξής. Έτσι ακριβώς, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε με την ίδια συνάρτηση, όπως εδώ είναι if. Για παράδειγμα, η παράσταση που έχω γράψει εγώ εδώ ελέγχει αυτό την τιμή που βάζουμε στο α2 και τι επιστρέφει. Θα επιστρέψει τώρα πια τρεις τιμές. Μία από τρεις, όχι μία από δύο, εντάξει. Ή θετικός, ή αρνητικός, ή μηδέν. Ανάλογα με το τι είναι. Αλλά προσέξτε λίγο τη σειρά με την οποία γίνονται οι έλεγχοι. Ο πρώτος έλεγχος που θα γίνει είναι ποιος? Αν α2 είναι θετικός. Δεν θα γίνει ο μέσα που λέει αν α2 είναι μικρότερος του μηδενός, εντάξει. Θέλω να σας τονίσω το εξής, ότι εάν έχετε εμφόλευση τέτοιων συναρτήσεων, όπως είναι η συνάρτηση if, οι έλεγχοι εκτελούνται από έξω προς τα μέσα. Κατανοητό. Πρώτα θα εκτελεστεί αυτός που είναι εξωτερικά, εδώ δηλαδή αυτό το α2 μεγαλύτερο του μηδενός, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Αν αυτή η παράσταση είναι αληθής, αποδόση true, τότε το μήνυμα που θα τυπωθεί είναι ποιο? Θετικός. Και ο επόμενος έλεγχος θα εκτελεστεί? Όχι, θα σταματήσει εκεί. Σημειώστε το λίγο και αυτό εδώ, ότι στην εμφόλευση των συναρτήσεων if, η εκτέλεσή του σταματάει στο πρώτο true. Δεν θα πάει παρακάτω. Αν δηλαδή φτάσουμε εδώ και τυπώσει θετικός, δεν θα πάει παρακάτω. Ό,τι και να γράφετε παρακάτω δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή θα σταματήσει ο έλεγχος για τη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση. Λέω ότι στην περίπτωση που έχουμε εμφόλευση συναρτήσεων if, η εκτέλεσή τους θα σταματήσει στον πρώτο έλεγχο που θα αποδώσει true. Και η σειρά με την οποία εκτελούνται οι έλεγχοι είναι από έξω προς τα μέσα.
Εντάξει, σαν να ανοίγουμε κάτι δηλαδή και έχει μέσα κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και το καθεξής. Πρώτα βλέπουμε το εξωτερικό. Ορίστε. Μπορούμε να κάνουμε συνεχόμενα αυτό. Για να δούμε για παραπάνω αρχή. Ορίστε. Πόσα if μπορούμε να βάλουμε σε ένα άλλο if. Ναι. Θα το δεις τώρα. Όχι, επάπειρο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει όριο. Εντάξει και με αυτό. Τώρα προσέξτε λίγο κάτι άλλο. Μπορείτε να σκεφτείτε και να μου δώσετε είτε στο εργαστήριο στην κυρία Αρετή Πανούση, είτε σε μένα στο άλλο μάθημα, το ίδιο πράγμα που κάνω εδώ. Έναν έλεγχο δηλαδή που λέει ότι ένας αριθμός είναι ή 0 ή θετικός ή αρνητικός, αλλά με άλλη σειρά των ελέγχων. Να μην ελέγχω πρώτα το α2 μεγαλύτερο του 0, αλλά να ελέγξω πρώτα αν είναι αρνητικός ή να ελέγξω πρώτα αν είναι ίσον. Σκεφτείτε το και κάντε το. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα σαν αποτέλεσμα θα πρέπει να βγάζει, αλλά με διαφορετική σειρά τον if. Να βγάλει θετικό, αρνητικό ή 0 ανάλογα με το τι έχει το α2, αλλά γράφοντας τη σειρά τον if αλλιώς. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε έναν έλεγχο μεγαλύτερο και έναν έλεγχο μικρότερο. Το 0 το ελέγχουμε πουθενά. Όχι, το παίρνουμε σαν false από τους δύο ελέγχους. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να πάρουμε αλλάζοντας τη σειρά των ελέγχων. Για παράδειγμα, μπορούμε να ελέγξουμε πρώτα το αρνητικό ή να ελέγξουμε πρώτα το ίσον. Εντάξει, να κάνει την ίδια δουλειά σαν αποτέλεσμα, αλλά με διαφορετική σειρά. Τώρα, πάνω σε αυτό που ρώτησες, φτάνουμε μέχρι ποιο επίπεδο? Το 7, που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε 7 if τη μία μέσα στην άλλη. Εντάξει, είναι σαν αυτά τα ρώσικα κουκλάκια, όπως τα ξέρετε, τις ματρόσκες. Εντάξει. Ματρόσκες βέβαια μπορείτε να βρείτε και 9 τη μία μέσα στην άλλη, αλλά οι καλές και διάσημες έχουν 7. Υπάρχουν βέβαια και με 3 και με 5, δεν ξέρω όσα θέλετε. Εντάξει. Ή δεν ξέρω που έχει φτάσει η ρώσικη βιομηχανία πάνω σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά στους ελέγχους πρώτα βλέπουμε τον εξωτερικό, μετά τον εσωτερικό, μετά τον πιο εσωτερικό και ούτω καθεξής. Εντάξει. Κατά παράδοση επίσης, κυρίες και κύριοι, και για τη δική σας καλή εκπαίδευση, θέλω να σας πω ότι παρόλο που μπορείτε να φτάσετε μέχρι το 7ο επίπεδο, μην πηγαίνετε μετά το 3ο. Εάν δηλαδή χρειαστεί να βάλετε και 4ο και 5ο επίπεδο ελέγχων, συγγνώμη, κάπως θα πρέπει να το ξανασχεδιάσουμε το πράγμα και το πώς γράφουμε τον κώδικα, έτσι ώστε να μπορείτε να τα καταφέρετε λίγο καλύτερα και πιο αποδοτικά, εντάξει. Θα κάνουμε λίγο τώρα, για όσο χρόνο μας μένει, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, 1-2 ασκήσεις. Αυτό που θέλω να σας πω, τελειώνοντας αυτή τη διάλεξη, είναι λίγο το εξής για αυτό που είπατε με την ιστοσελίδα του μαθήματος και τον κωδικό. Πρώτον, το σημαντικότερο όλων, κυρίες και κύριοι, είναι ότι έχει ανοίξει η βιβλιοθήκη. Για να βγάλετε κάρτα δανειστική στη βιβλιοθήκη, σίγουρα θα χρειαστείτε αυτή την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο, αριθμό Μητρώου δηλαδή και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, εντάξει. Επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη, μάθετε πού είναι τι, βιβλία, υπολογιστές, αναζήτηση, φωτοτυπίες, δωμάτια, αναγνωστήρια κτλ. Πού είναι τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν, πού είναι τα βιβλία σχετικά με τα μαθήματά σας, πού είναι τα βιβλία που έχετε κάποιο γενικό ενδιαφέρον να τα ασχοληθείτε μαζί τους. Η βιβλιοθήκη επίσης πέρα από τα βιβλία έχει μια τεράστια συλλογή από ηλεκτρονικές πηγές, από βιβλία, σημειώσεις κτλ. Δηλαδή, οι οποίες είναι προσβάσιμες κατά κύριο λόγο σίγουρα μέσα από κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά πολλά από αυτά δεν μπορείτε να τα πάρετε έξω από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, για να πάρετε για παράδειγμα κάποιο αρχείο ή κάποιο βιβλίο, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε υπολογιστή που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αν το πάρετε, μετά κάντε το ότι θέλετε, εντάξει. Αλλά η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία είναι στα ράφια, έχει και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά βιβλία. Εντάξει. Μάθετε λίγο για αυτά εδώ τα πράγματα και προσαρμόστε λίγο το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2-3 καλές επισκέψεις στη βιβλιοθήκη την εβδομάδα. Στο μάθημα το δικό μας θα χρειαστούμε αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία. Οπότε καλό είναι να εξοικειωθείτε λίγο με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, πληροφορηθείτε λίγο αν θα πάτε από την άλλη αίθουσα για το επόμενο μάθημά σας, για τις ώρες εργαστηρίου στις οποίες μπορείτε να πάτε και να κάνετε εξάσκηση κτλ. Εντάξει. Σας υπενθυμίζω, όπως σας είχα πει και στο πιο προηγούμενο μάθημα, ότι οι ώρες γραφείου που έχω είναι κάθε Τρίτη 3 με 4 και κάθε Παρασκευή 11 με 1 για οτιδήποτε χρειαστείτε. Εναλλακτικά, τώρα που είναι ακόμα αρχή το πράγμα, είτε τελειώνοντας το μάθημα, είτε σε αυτές τις ώρες γραφείου, ρωτήστε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να γνωριστούμε και να καλύψουμε αυτό το επικοινωνιακό κενό.